Αγαπητοί μου φίλοι, από τότε που ήλθε ο Κύριος στη γη, ο κόσμος χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα. Σε εκείνους που πίστεψαν και έγιναν μαθητές του, και σε εκείνους που τον αρνήθηκαν σαν Θεό και πήραν στάση εχθρική απέναντί του. Όλη αυτή η κατάσταση διαζωγραφίζεται από την προφητεία του Σιμεών του Θεοδόχου που γιορτάσαμε χθες 3 Φεβρουαρίου, που εδέχθη στην αγκαλιά του το βρέφος Ιησούν, τον απεκάλεσε σημείων αντιλεγόμενων. Σημείων θα πει θαύμα, ή ακόμη θα πει στοιχείων αναφοράς. Καλύτερα εδώ θεωρείται ως θαύμα, σημείων αντιλεγόμενων, ένα θαύμα που οι άνθρωποι θα πάρουν διαφορετική στάση απέναντί του. Δηλαδή θα προκαλεί και την πίστη αλλά και την αντιλογία, την απιστία. Πολύ λοιπόν φυσικό είναι, πάρα πολύ φυσικό, και εκείνοι οι οποίοι έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστόν να γίνονται σημεία αντιλεγόμενα μέσα στην ιστορία. Αυτό, προσέξατε το, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ο Χριστός το είπε ως εξής: «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξωσιν». Εάν, λέει, εμένα με εδίωξαν, θα διώξουν και εσάς. «Ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν». Εάν εφήρμοσαν το λόγο μου, τότε και το δικό σας λόγο που θα μιλάει για μένα θα τον τηρήσουν. «Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου». Όλη υπόθεση είτε αποδοχής είτε απορρίψεως είναι το όνομά μου, το σημείο του αντιλεγόμενου. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Πρέπει να το γνωρίζουμε, γιατί αλλιώτικα θα υφιστάμεθα μία κρίση στη ζωή μας, και πολλές φορές αυτή η κρίση μπορεί να μην μας βγάλει σε καλό δρόμο. Έτσι, αν ο 8ος μακαρισμός που είπαμε την περασμένη φορά μακαρίζει εκείνους που διώκονται για την σταθερότητά των στην αγιότητα, ο 9ος μακαρισμός που θα έχουμε απόψε μακαρίζει εκείνους που διώκονται και χλεβάζονται για την ομολογία τους εις το θεανθρώπινον πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και σας λέγω τώρα των μακαρισμών των 9ων, των και τελευταίων. «Μακάρι είστε, είσαστε ευτυχείς, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν». Σας κοροϊδέψουν και σας διώξουν και ύπος υπάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι, και σας κολλήσουν ρετσινιές εναντίον σας, βεβαίως ψευδόμενοι. «Ένε και ναι μου, όλη ιστορία για το όνομά μου. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, ούτω γάρ εδίωξαν τους προφήτας τους προ ημών». Κατά τον ίδιο τρόπο συμπεριεφέρθησαν και εις τους προ ημών προφήτας, δηλαδή εις την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι έχουμε εδώ μια ομολογία εξωτερική, και με λόγια και με έργα. Αυτή η ίδια η στάση του ανθρώπου μπορεί να προκαλέσει, αλλά και οι λόγοι του μπορούν να προκαλέσουν. Δηλαδή εκείνο που σας διάβαζα την περασμένη φορά, που λέγουν οι ασεβείς άνθρωποι, είναι βαρύς και βλεπόμενος. Είναι βαρύς ακόμα να τον εβλέπεις, διότι η παρουσία του δημιουργεί έλεγχο εις το περιβάλλον. Και είναι η καλύτερη βεβαίως ομολογία Χριστού, εάν ζούμε πνευματική ζωή. Και βέβαια εις εκείνους οι οποίοι αισθάνονται άσχημα, γινόμεθα ένα σκάνδαλο. Πόσες φορές, μάλιστα η λέξη σκάνδαλο, πάμε σε μία, ξέρω εγώ, σε ένα νεκρικό δείπνο, έτσι πρόχειρα σας το λέγω,
που είναι μεγάλη σαρακοστή, και όταν υποθεί ότι βάλουνε κρέας, γιατί ξέρετε υπάρχει το κοσμικό φρόνημα ότι αν δεν βάλουμε κρέας ημέρα Κυριακή μες στη μεγάλη σαρακοστή, αυτό θεωρείται ότι είμαστε τσιγκούνιδες, ότι καλέσαμε τους συγγενείς αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να δείξουμε τη φιλοφρόνησή μας, και άλλα πολλά τέτοια και τέτοια, και παρακαλώ βάζουμε κρέας. Και εντωμεταξύ εκλήθησαν οι συγγενείς να προσευχηθούν εις τον Θεό. Ακούστε, υπέρ της ψυχής του και κειμένου, και τον εξοργίζουν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Και αν πούμε ότι δεν τρώμε κρέας, ενώ παρετέθη δεν τρώμε, θα μας πούνε γύρω ότι τους σκανδαλίζομαι. Σε τι, κύριοι, σας σκανδαλίζομαι? Σε τι, ερωτώ, σε τι? Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κόσμος είναι περίεργος, και όταν λέμε κόσμος κάπα κεφαλαίο, και αν θέλετε εντός εισαγωγικών, αποτελείται, εδώ είναι το μεγάλο, η τραγικότητά μας, αποτελείται από βαφτισμένους χριστιανούς. Κάποτε δεν απαιτελείται από βαφτισμένους χριστιανούς, και θα λέγαμε είναι οι βαφτισμένοι και οι μη βαφτισμένοι. Σήμερα την θέση του κόσμου εν ενία πνευματική την έχουν καταλάβει βαπτισμένοι άνθρωποι. Είναι τραγικόν, τραγικόν. Ωστόσο, αυτά μας λέγει ο ένατος μακαρισμός, και η ομολογία μας είναι και με έργα και με λόγια. Και πώς αντιτίθεται ο κόσμος εις τους ομολογούντας τον Κύριον? Ο κόσμος χρησιμοποιεί τρεις τρόπους, και μας τους εξέθεσε ήδη ο Κύριος εις τον ένατον μακαρισμό του. Ο πρώτος τρόπος είναι ο ονειδισμός. Τι είπε εδώ? Θα σας πούν, και είπωση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη εν εκενεμού και λοιπά και λοιπά. Είναι ο ονειδισμός. Είναι δηλαδή το να σε λιδωρήσουν, να σε κοροϊδέψουν. Ο Κύριος είπε όταν ονειδήσω συνημάς. Είναι η ηρωνία ένα όπλο στα χέρια των κοσμικών ανθρώπων, πολύ λεπτό, έντεχνο, ψυχολογημένο, πονηρό, αποτελεσματικό. Σου πετάει μία ηρωνία, μία ρετσινιά και φεύγει. Φύγει τις λεπτότερες χορδές του φιλοτίμου ανθρώπου. Αν θέλετε όμως, και αυτό ας το προσέξουμε, ας το προσέξουμε, αποτελεί κύριο σημείο, φύγει τις λεπτότερες χορδές του εγωισμού μας. Μα αν συμβαίνει να έχουμε εγωισμό, δηλαδή δεν επιφέραμε κάθαρση της καρδιάς μας, τότε βεβαίως δεν θα φέρομαι εις πέρα στην ομολογία του Χριστού. Κάπου θα πέσουμε. Εάν δεν κάναμε, θα επαναλάβω, κάθαρση της καρδιάς μας, δηλαδή ένα βασικό σημείο, να έχουμε ταπείνωση και να μην έχουμε εγωισμό, όταν ο άλλος μας κοροϊδέψει, μας πειράξει, τότε τα πετάμε όλα. Αυτό το σημείο, προσέξατε, στο χώρο του δημοτικού σχολείου, στο χώρο του γυμνασίου, στο χώρο του λυκείου, στο χώρο του πανεπιστημίου, στο χώρο του στρατού για τα αγόρια. Ναι, όταν ο άλλος σου πετάξει κάτι, αμέσως για να μην φανείς ότι υστερείς έναντι των άλλων, γιατί φύγεσαι με εκείνο το οποίο σου λέει ο άλλος, αμέσως παρετήσε της ομολογίας του Χριστού, παρετήσε του ενάτου μακαρισμού, διότι ο ονειδισμός, η ηρωνία, ήδη σε θέρισε, σε κατέλαβε, σε κέρδισε. Γι' αυτό θα έλεγα είναι, όπως σας είπα, πολύ ψυχολογημένο όπλο των κοσμικών ανθρώπων, και πονηρό και αποτελεσματικό. Γι' αυτό ας προσέξουμε, μη ποτέ ξεκινάμε να εμφανιστούμε ομολογητέ του Χριστού χωρίς μια έστω και στοιχειώδη κάθαρση
της ψυχής μας, της καρδιάς μας. Έτσι ο άλλος σου πετάει ένα λόγο εξευτελιστικό, ένα παρεγκόμιον, ένα παρατσούκλι σου πετάει, μια βρισιά, μια λιδωρία, ένα περιπεκτικό λόγο που σε κεντάει πολλές φορές, σου προσβάλλει αυτό το κέντρο της προσωπικότητός σου ή του ανδρισμού σου ή της αξιοπρεπίας σου γενικά. Ας το προσέχουμε λοιπόν. Γι' αυτό χρειάζεται, όπως σας είπα, ταπείνωση, χρειάζεται δύναμη ψυχής. Και όλα αυτά γιατί? Μόνο και μόνο γιατί είσαι χριστιανός. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Στο Παλατίνο της Ρώμης βρέθη μια εγχάρακτη, κάτω στο πάτωμα, το έχω δει φωτογραφία, μια εγχάρακτη γελιογραφία που παρουσιάζει εκεί έναν εσταυρωμένον όνον, ένα εσταυρωμένο γάιδαρο, ένα γάιδαρο επάνω σε ένα σταυρό, και από κάτω υπάρχει η εξής επιγραφή: Αλεξάμενος σέβεται Θεόν. Προφανώς η προέλευση είναι από τους στρατιώτες εκεί του Παλατίνου που ήθελαν να ηρωνευθούν κάποιον συνάδελφό τους χριστιανό. Έκαναν τον Ιησού Χριστόν ως γάιδαρο επάνω στο σταυρό, λέγοντας ότι ο Αλεξάμενος, ο συνάδελφός τους που είναι χριστιανός, σέβεται Θεόν, και αυτός ο Θεός δεν είναι παρά ένας όνος. Για σκεφτείτε. Αλλά και μέσα στην καθημερινότητα έχουμε αναρρύθμιτες τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτό το ίδιο το σπίτι μας, για το σπίτι μας δεν είπε ο Κύριος και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού, εχθροί του ανθρώπου είναι οι ίδιοι οι σπιτικοί του? Στην εργασία μας, στο σχολείο μας, στο πανεπιστήμιο, στο στρατό, στη ζωή γενικά. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ πολύ σπουδαίο σημείο αυτό. Εσύ μιλάς για τον Χριστό με σύνεση και οι άλλοι σε θεωρούν ότι είσαι ένας μανιακός άνθρωπος, ένας θρησκόληπτος, ένας ασυγχρόνιστος, ένας κουριασμένος άνθρωπος με παλιές ιδέες. Μιλάς για το ευαγγελικό ήθος. Είναι δύο πράγματα, ξέρετε. Αυτό που λέμε ορθοδοξία και ορθοπραξία είναι η πίστη και το ευαγγελικό, η χριστιανική πίστη και το ευαγγελικό ήθος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα ζήσεις και μιλάς με το ευαγγελικό ήθος και θεωρείσαι αγόρι κορίτσι, θεωρείσαι ανώμαλος άνθρωπος. Είναι κάμποσα χρόνια. Το κακό επειδή πηγαίνει στο χειρότερο και στο χειρότερο, βάλετε με το μυαλό σας τώρα τι μπορεί να συμβαίνει. Μια κοπέλα, μου έλεγε η μητέρα της, πολλά χρόνια είναι, έκανε παρέα με αγόρια στο λύκειο. Παιδί μου, γιατί δεν κάνεις παρέα με κορίτσια? Τι, να με βγάλουν ότι είμαι ανώμαλη? Περιττώ να σας πω βεβαίως ότι αυτή η κοπέλα είναι, έκανε παιδιά βέβαια, παντρεύτηκε και λοιπά και τελοιπά. Βέβαια είναι στα πρόθυρα να χωρίσει. Περνάει πάρα πολύ άσχημη ζωή. Γιατί? Γιατί δεν εγκολπώθηκε την πνευματική ζωή. Απλούστατα. Ενώ ο σύζυγός της μοιάζει να ήθελε να ζήσουν πνευματική ζωή. Είδατε? Σε λένε δηλαδή ότι δεν είσαι νορμάλ άνθρωπος. Τώρα πίσω από αυτό καταλαβαίνετε τι υπονοούν και τι υπονοούν και δια το κορίτσι και δια το αγόρι. Ο δεύτερος τρόπος των ανθρώπων που θέλουν να πειράξουν τον χριστιανόν άνθρωπο είναι, μετά δηλαδή από τον ονειδισμό, είναι κάτι πιο δυναμικό. Είναι ο διωγμός. Στερούν την ελευθερία όταν έχουμε πλέον προχωρημένες καταστάσεις και μάλιστα σε ένα άθεον κράτος. Στερούν την ελευθερία, επιβάλλουν τα χέρια τους για να κακοποιήσουν, στερούν από κοινωνικά αγαθά τον άνθρωπο σε προχωρημένες καταστάσεις, το ξαναλέγω. Ο ομολογητής θεωρείται κοινωνικά επικίνδυνος
πόσες φορές σε ανάλογα καθεστώτα κλείστηκαν σε ψυχιατρία οι άνθρωποι αυτοί ως κοινωνικώς επικίνδυνοι. Ναι, ναι. Όλα αυτά βέβαια συνιστούν και αποτελούν ένα μαρτύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία μας έχει ιδιαίτερα τάξη μαρτύρων που λέγονται ομολογητέ. Λέμε ομολογητής και μάρτης. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι μπορεί να φθες και στον θάνατο ως ομολογητής, αλλά κυρίως αποτείνεται εις τους οικείους της πίστεως. Αν έχουν αλλάξει, έχουν τροποποιήσει την πίστη, δηλαδή εις τους αιρετικούς. Αν επί παραδείγματι πάθαινες κάτι από τους αριανούς, εθεωρήσου ομολογητής. Ο Μέγας Αθανάσιος δεν ήταν μάρτης εξαιτίας των ειδωλολατρών, αλλά ήταν ομολογητής εξαιτίας των αιρετικών. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, δεν διαφέρει τώρα από το άλλο πολύ στην πραγματικότητα, γιατί και ο μάρτης τους ειδωλολάτρας και εκείνος ομολογεί Χριστόν. Γι' αυτό έχουμε ένα πελώριο ολόκληρο νέφος μαρτύρων από τότε που ενεφανίστη ο Χριστός πάνω στη γη, και μάλιστα όλοι αυτοί ομολόγησαν τον Χριστόν και με λόγο και με έργο. Υπολογίζεται ότι μόνο στους τρεις πρώτους αιώνας οι μάρτυρες είναι περί τα 11 εκατομμύρια και εις τους υπολείπους αιώνας υπολογίζονται έως 40 εκατομμύρια, και ο Θεός γνωρίζει πόσοι άλλοι θα προστεθούν έως το τέλος της ιστορίας, και μάλιστα εις τις ημέρες του Αντιχρίστου, που λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι το μαρτύριο τότε θα είναι πολύ περισσότερο και σε πλάτος και σε βάθος από ό,τι ήταν στους πρώτους αιώνες. Δηλαδή, ένα μαρτύριο που δεν το βάζει ο νους του ανθρώπου. Αν λογαριάσετε μάλιστα σήμερα ότι έχουμε κατεπιστήμην μαρτύρια. Κατεπιστήμην. Αυτό μόνο λέει πολλά. Σου αλλάζει την προσωπικότητα. Δεν υπάρχει χειρότερο μαρτύριο από το να σου αλλάξει την προσωπικότητα. Σου κάνει φερυπίν ενέσεις ινσουλίνης, έτσι σας το λέω για την ιστορία. Γιατί έχουν γίνει αυτά. Έχουν γίνει σε ανάλογα καθεστώτα. Σου κάνει μεγάλη δόση ινσουλίνης, σε βάζει στο ψυχιατρίο. Βέβαια σου λέει ότι είσαι άρρωστος, μα εγώ δεν είμαι άρρωστος. Και σου κάνει την ινσουλίνη αυτή, και τότε χάνεις την προσωπικότητά σου και μπορεί να λες πράγματα τα οποία δεν θα πίστευες ποτέ και δεν θα έλεγες ποτέ σε κανονικές καταστάσεις. Ναι, είναι φοβερό πράγμα. Ας μου πω και παραδείγματα, έχουμε πάρα πολλά, κυκλοφορούν πολλά σχετικά σύγχρονα βιβλία, διαβάσετε και εκεί θα δείτε και θα τρομάξετε. Πάντως το θέμα είναι ότι στην εποχή μας, μια εποχή παρικμασμένη, βαθιά παρικμασμένη σε όλους τους τομείς, δεν μπορεί να δεχθούν οι άνθρωποι των χριστιανισμών. Είτε αυτοί λέγονται μασόνοι, είτε λέγονται άθεοι, είτε λέγονται οι ληστέ γενικά, είτε ό,τι πως θέλετε πάρτε τους. Το θέμα είναι ότι σήμερα ο διωγμός συνεχίζεται και, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, γίνεται και κατ' επιστήμη. Και υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος. Είναι οι πονηροί χαρακτηρισμοί. Ας το προσέξουμε αυτό. Οι αντιτιθέμενοι προχωρούν σε πολύ πονηρούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Είπαμε συκοφαντικούς. Τι θα πει συκοφαντία? Θα πει ψευδής κατηγορία. Ναι, εγώ τον είδα τον πατέρα Αθανάσιο, επήγαινε εκεί και έκανε εκείνο, αφού τον είδα με τα μάτια μου. Αυτό λέγεται συκοφαντία. Όταν δεν υπάρχει ίχνος κατηγορίας. Ποια διαφορά από την κατηγορία? Η κατηγορία είναι ότι σχολιάζω εκείνο που έκανε ο άλλος, το κακό, το σχολιάζω απλώς. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτό και το χαλκεύω,
Αυτό λέγεται συκοφαντία. Είναι δεινόν πράγμα η συκοφαντία. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμωδός: Κύριε, φύλαξέ με από τη συκοφαντία και θα τηρήσω τον νόμο σου. Δηλαδή σαν ένα θα λέγαμε έτσι, αντίβαρον, σαν μια ευγνωμοσύνη μου προς εσένα, θα τηρήσω τον νόμο σου, φύλαξέ με όμως από τους ανθρώπους που ασκούν την συκοφαντία. Είναι πολύ φοβερό πράγμα η συκοφαντία. Έτσι όταν λέει ο Κύριος ότι θα σας πούν, πως το λέγει, και ύπος υπάν πονηρών ρήμα καθημών, τι όμως, ψευδόμενοι. Αυτό είναι η συκοφαντία. Να σου πούνε πονηρά πράγματα, πονηρά λόγια, αλλά ψευδόμενοι. Συκοφαντία 100%. Εκτός λοιπόν από τα σωματικά μαρτύρια που μπορεί κανείς να υποστεί, είναι και τα ψυχικά μαρτύρια, όπως είναι μια συκοφαντία. Ξέρετε πως οι άνθρωποι έφυγαν από τον κόσμο αυτόν με βαρύτατες συκοφαντίες? Ναι, και έμειναν στην ιστορία αυτές οι συκοφαντίες, όπως είναι και οι δυσφήμισεις, να σε δυσφημίσουν. Εκείνο μάλιστα το πολύ πονηρό, δυστυχώς το μετέρχονται άνθρωποι που μπορεί να θεωρούνται κάποτε και πνευματικοί άνθρωποι. Πόσο μπορεί να είναι πνευματικοί, σας βεβαιώνω, εκπλήσωμε. Σου λέει κάτι για τον άλλον, εσύ επειδή το είπε σιγά και ατελώς την περιγραφή του, λες δεν κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, δεν κατάλαβα, και σου λέει ο άλλος, το έχω, μου έχει συμβεί πολλές φορές, και σου λέει ο άλλος, όχου, δεν καταλαβαίνεις εσύ, και αφήνει υπονοούμενα δια τον άλλον που θέλει να συκοφαντήσει. Μα είναι τραγικό, είναι φοβερό. Αυτοί λέγονται ψιθυριστές συκοφάντε. Αυτοί, ξέρετε τι θέλουν? Τώρα αυτά που λέω ας μην γραφούν στην κασέτα, ας μην γραφούν. Επί τόπου ένα γερό ξύλο. Ναι, ένα γερό ξύλο θέλουν. Φοβεροί οι άνθρωποι, φοβεροί. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς την ίδια θέση στο έκτο κεφάλαιο μας τη λέγει ως εξής: εκβάλωση το όνομα ημών ως πονηρών. Θα βάλουν το όνομά σας πονηρών. Δηλαδή οι χείροι, θα λέγαμε τα γουρούνια, θα κατηγορήσουν τους Αγίους ως ακαθάρτους. Δηλαδή οι σάτυροι θα κατηγορήσουν τους αγνούς ανθρώπους ως ανηθίκους και διεφθαρμένους και μη σωστούς, μη νορμάλ, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Είναι γνωστό ότι τους αρχαίους χριστιανούς τους συκοφαντούσαν ότι ετέλουν, έμεινε στην ιστορία, θιέστια δείπνα και ειδιποδίους μίξης. Θιέστια, το θύ με ύψιλον, θιέστια δείπνα και ειδιποδίους μίξης. Ας μην τα εξηγήσω. Δηλαδή ότι έσφαζαν ένα μικρό παιδί, του πίναν το αίμα, δυσφημίζοντας εδώ το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και μετά έκαναν αμαρτίες μεταξύ τους με συγγενικά τους πρόσωπα. Η μάνα με το γιο, ο πατέρας με την κόρη. Αυτά είναι τα λεγόμενα, οι λεγόμενες ειδιπόδιες μίξεις. Με συγχωρείτε που το είπα να μην το έλεγα. Και τι δεν είπαν και δεν είπαν και θα λέγουν πάντοτε δια τους Αγίους του Θεού οι άνθρωποι διεφθαρμένοι, τα όργανα αυτά του διαβόλου, τον Μέγαν Αθανάσον επί παραδείγματι, τον κατεσυκοφάντησαν ως εγκληματία. Δεν έχω καιρό να σας διηγηθώ με ότι είχε κόψει το χέρι κάποιου μοναχού ισχύρα κλπ. Ακόμη τον δυσφήμισαν ως ανήθικον, ότι ήταν ανήθικος. Ακούτε, σε μια σύνοδο παρουσίασαν μια γυναίκα η οποία άφριζε και έλεγε ότι ναι, τον είχα, λέει, φίλο τον Αθανάσιον, τον είχα φίλον, αλλά απεδείχθη όμως ότι ούτε καν τον ήξερε στο πρόσωπο τον Μέγαν Αθανάσιο. Κάτι άλλο συνέβη με τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο, που είχε βρεθεί στην Αλεξάνδρεια, τον απεκάλεσαν πόρνον, έβαλαν κάποιοι που τον φθονούσαν. Έβαλαν μια γυναίκα να λέγει, δώσ' μου τα λεφτά μου, δηλαδή αυτά που μου χρωστάς, από. Δεν σε ξέρω, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Έλα τώρα που κάνεις πως δεν με γνωρίζεις. Ακούτε, φοβερό. Τι να πεις τώρα,
για να τον προσβάλλουν. Και επειδή αυτή εφώναζε, αυτή η παλιογυναίκα, η διεφθαρμένη, η ανήθικος γυναίκα, η πόρνη, επειδή εφώναζε και δημιουργούσε θόρυβο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ένα του φίλο: σε παρακαλώ, πλήρωσέ την να ησυχάσω. Αλλά πλήρωσέ την, ξέρετε τι σήμαινε? Σήμαινε ότι απεδέχεται εκείνο το οποίο αυτή τον συκοφαντούσε. Αλλά μόλις πήρε τα χρήματα κατά θείαν πρόνοιαν, πήγε 2-3 μέτρα πιο πέρα και έπεσε χάμω, άφριζε, δαιμονίστηκε και φώναζε: όχι, όχι, ο Γρηγόριος είναι αθώος. Είδατε, παρακαλώ. Ή τον Άγιο Νεκτάριο, τον σύγχρονό μας, για να πηδήσω όλους τους αιώνες. Ξέρετε γιατί, γιατί ήρθε στην Ελλάδα? Ήταν του κλίματος της Αλεξανδρίας. Λέγανε ότι είναι ανήθικος ο Άγιος Νεκτάριος, ότι είναι ανήθικος. Ακόμη δεινές οικοφαντίες κατάφεραν και κατά του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Και τώρα πρόσφατα ακόμα. Και τώρα πρόσφατα, ας μην πω εκείνον τον οποίο, ο οποίος τον κατασυκοφάντησε, από αυτούς τους λεγόμενους νεορθοδόξους, επειδή υπεστήριζε το έκφωνον των ευχών μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπως και συμφωνούσε, έλεγε, για τη συχνή Θεία Κοινωνία. Πού να γράψει βιβλίο? Το γράψε ανώνυμα το βιβλίο περί συχνούς Θείας Μεταλήψεως. Θα τον γδέρναν ζωντανόν. Ακόμη του αλείωσαν κάποιες θέσεις μέσα εις το πιδάλιον, για να τον βγάλουν ότι είναι αιρετικός. Και το χειρότερο, του εξαφάνισαν ένα βιβλίο με σχόλια στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, γιατί τα βιβλία τότε ετυπώνονται εις την Ευρώπη. Του εξαφάνισαν αυτό το βιβλίο, λέγοντας ο Άγιος Νικόδημος ότι του κατέστρεψαν το καλύτερό του βιβλίο. Τι θέλετε άλλο? Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά έχουν σαν αίτιο το φθόνο του διαβόλου και το φθόνο και την κακία των πονηρών ανθρώπων, έστω και αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν βαπτιστεί, αλλά μη έχοντες το Πνεύμα του Θεού. Συμπτωματικά βρήκα στον Επίκτητο, που λέγαμε την περασμένη φορά στις απορίες για την αξία των αρχαίων ελληνικών, είναι φιλόσοφος. Είναι νεοστοϊκός φιλόσοφος, έζησε μεταξύ του 50 και του 120 μετά Χριστόν, κατήγετο από την Ιερά Πολύ της Φρυγίας. Βρήκα ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Επειδή όμως ο χρόνος μας ετελείωσε, πρώτο Θεός θα το δούμε την ερχομένη φορά, γιατί φιλόσοφος δεν θέλεις να γίνεις, τα ίδια φαινόμενα έχεις να περάσεις, πόσο μάλλον ο χριστιανός. Γι' αυτό το θεώρησε έτσι συμπτωματικά. Κουβέντιαζε με τον πατέρα Πολύκαρπο, άνοιξα ένα βιβλίο και το βρήκα άλλο θαυμάσιο για το θέμα μας. Και κάτι ακόμα. Και η αμοιβή εκείνων που θα υπομείνουν, αυτά πρώτα ο Θεός για την ερχομένη Κυριακή.